σε αυξημένη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την επιδείνωση του καιρού μετά το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ενώ ταυτόχρονα συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πράγματι, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας επέστειλε ένα έκτακτο δελτίο καιρού, επιδείνωση του καιρού, το οποίο αφορά και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Αυτό το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού ισχύει από σήμερα Τετάρτη έως και το Σάββατο. Βέβαια, έντονα καιρικά φαινόμενα θα παρουσιαστούν στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Παρόλα αυτά θα επηρεάσει και εμάς. Όσον αφορά την Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη, θα αναμένουμε βέβαια και εμείς κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές περιοχές, οι οποίες ενδεχομένως να σημειωθούν αργά το απόγευμα προς το βραδάκι. Θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Βέβαια, οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν οι μέγιστες 4 βαθμούς με 6 και οι ελάχιστες μείον 5, μείον 7 κατά τόπους. Βέβαια, να πούμε, αυτά ισχύουν σε παιδινές περιοχές. Σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει μέχρι και το Σάββατο πυκνές κατά τόπους χιονοπτώσεις, θυελώδεις βοριάδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Βέβαια, έχουν ενημερωθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πολιτικής προστασίας. Έτσι, αν παρουσιαστεί κάποιο συμβάν, έκτακτο συμβάν, να συνεισφέρουμε και να το αντιμετωπίσουμε από κοινού. Επίσης, να πούμε ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά κάποια μέτρα να λάβουν οι πολίτες, να λάβουν ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Να πούμε και να τονίσουμε ορισμένα από αυτά, όπως να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας, όπως είναι η Αστυνομική Διεύθυνση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, να αποφεύγουν να διέρχονται κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτώμενες πινακίδες, γιατί μπορούν να προκληθούν κάποιες καταστροφές ή κάποιοι τραυματισμοί, λόγω της ενίσχυσης των ανέμων που είπαμε πιθανόν να παρουσιαστούν σήμερα Τετάρτη. Να αποφεύγουν να διέρχονται χυμάρους και ρήματα κατά τη διάρκεια εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Καλό είναι βέβαια να ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και να ακολουθούν κυρίως τους κεντρικούς οδικούς άξονες και βέβαια να ενημερώνονται μέσα από τα τακτικά δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων και να προσαρμόζουν ανάλογα το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους. Ειδικότερα σε περιοχές που προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελώδες άνεμοι, οι πολίτες καλούνται να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς, να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά, να αποφεύγουν να διασχίζουν χυμάρους και ρέματα, πεζοί ή με οχήματα κατά τη διάρκεια των καταιγίδων και των βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους, να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, να προφυλαχθούν αμέσως κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης, να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, όπως αναφέρουν, και για τα ζώα. Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από ανερτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος. Και τέλος, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατατόπους αρμόδιων φορέων. Ιδιαίτερα η φετινή χρονιά, έτσι να πούμε ότι ήταν έντονα η ανοβρία, δεν σημειώθηκαν ιδιαίτερες βροχοπτώσεις. Βλέπουμε σταδιακά, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια μετατόπιση των έντονων καιρικών φαινομένων προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Έτσι βλέπουμε πλέον χιονοπτώσεις να παρουσιάζονται στην Κρήτη, έτσι, και πέρσι και φέτος έχουμε και περιμένουμε να σημειωθούν αρκετές χιονοπτώσεις στην νησιωτική Ελλάδα. Τώρα κάποια φαινόμενα όπως αναφέρονται φαινόμενα του θερμοκηπίου έτσι μας επηρεάζουν έτσι γενικά το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά εμείς ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προσαρμοζόμαστε και προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.